Δευτέρη Ραφαελάκη, τρίτη χρονιά, ορεινός δρόμος στην Κριτσά. Μία ακόμα επιτυχημένη διοργάνωση. Η εντυπώση σου μετά από το πέρας, συμμετοχές, εθελοντές, βοηθοί, χορηγοί κτλ. Κοίτα, είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι νομίζω πλέον θεσμός, είναι τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Οι συμμετοχές πήγαν εξαιρετικά, είχαν πάρα πολλές συμμετοχές από όλη την Κρήτη. Ήδη είναι ένας αγώνας καταξιωμένος και ένας από τους καλύτερους αγώνες δρόμου και ορεινού δρόμου συγκεκριμένα στην Κρήτη. Είχαμε συμμετοχές και από την υπόλοιπη Ελλάδα, είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι ένας αγώνας που νομίζω αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί και από όποιον είναι, για να το λέμε αυτό, όποιον είναι στην επόμενη θητεία του ΠΑΟΔΑΝ, ναι, πρέπει να σκεφτόμαστε και έτσι, καλός ή κακός. Είναι ένας αγώνας ο οποίος για μένα είναι πολύ σημαντικό και αυτό ήταν ένας στρατηγικός στόχος, το λέω συνεχώς, στο ΠΑΟΔΑΝ, ο οποίος καταφέρνει και αναδεικνύει τα βασικά τοπόσημα της περιοχής. Δηλαδή, περνάμε μέσα από το φαράγγι της Κριτσάς, από τη Λατό και την Κερά και εννοείται και το χωριό. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ όμορφος αγώνας που μπορεί να αναδείξει τις ομορφιές της περιοχής, του τόπου, της Κριτσάς. Και την γαστρονομία ταυτόχρονα, γιατί να μην το ξεχνάμε για το στοιχείο αυτό, γιατί επίσης συμβάλλει στην προβολή του τόπου. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική είναι η μυζιδρόπιτα. Οι ίδιοι οι Κριτσώτες έχουν την αίσθηση ότι δεν έχουν καταλάβει πόσο σημαντική είναι η μυζιδρόπιτα. Και να σου πω κάτι, ότι το 90% των συμμετεχόντων, το πρώτο πράγμα που με ρωτούσαν είναι αν θα έχει μυζιδρόπιτα. Δηλαδή, έρχονται και για αυτό. Είναι ένα βασικό κίνητρο και πρέπει και αυτό να το αναδείξουμε. Και σίγουρα σε όλη αυτή τη διοργάνωση, η οποία είναι πολύ, πολύ δύσκολα δύσκολη, βοηθάνε πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι πάντα διαφανείς ήρωες εθελοντές των εκδηλώσεων του ΠΑΟΔΑΝ. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω, αλλά πραγματικά στην Κριτσά βρίσκουμε απίστευτη στήριξη στις δράσεις μας και ειδικά στο συγκεκριμένο αγώνα. Είναι τρομερή η συμμετοχή και η διάθεση. Και πάρα πολλοί κόσμος βοηθάει, αλλά και με πολύ μεγάλη διάθεση και τις προηγούμενες μέρες και τη μέρα του αγώνα. Εν τω μεταξύ, φέτος είχαμε και την αγκαλιά της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία στήριξε ιδιαίτερα τον αγώνα αυτό. Οπότε οφείλουμε και εκεί ένα ευχαριστώ. Η Περιφέρεια Κρήτης δεν οφείλουμε ένα ευχαριστώ, οφείλουμε πολλά ευχαριστώ, γιατί είναι ένας φορέας ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες μας δράσεις, ειδικά φέτος στον ορεινό. Σε αυτόν τον αγώνα μας στήριξε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Λευθέρη Ραφαελάκη, είμαστε στο πνεύμα των εκλογών. Ένας ακόμα αγώνας, κατά τη γνώμη σου, θα είναι ανωμάλου δρόμου, ταχύτητας ή μεγάλων αποστάσεων? Έχω τη γνώμη ότι μοιάζει πολύ με τον σημερινό αγώνα. Είναι ένας αγώνας με πολλές ανομαλίες, με πολλές δυσκολίες, με πολλά εμπόδια, με πολλούς. Κάποιοι μένουν στο δρόμο, κάποιοι τερματίζουν, κάποιοι φτάνουν αγκομαχώντας, κάποιοι δεν φτάνουν καθόλου. Νομίζω κάπως έτσι θα εξελιχθεί και η εκλογική μάχη. Και σίγουρα δεν έχουν όμως μυζιδρόπιτες. Κάποιοι στο τέλος νομίζω ότι θα γευτούν μια μυζιδρόπιτα σε εισαγωγικά. Κάποιοι άλλοι με μέλι, χωρίς. Ποικίλοι. Θα έχει διάφορα. Ωραία, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.